Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου 2017. Κρυός. Σε εορταστικό κλίμα, χαλαρό όμως αυτή τη χρονιά, σας βρίσκουν τα Χριστούγεννα κρυαράκια μου. Έχετε ανάγκη από ξεκούραση και να βρεθείτε κοντά στους αγαπημένους σας, μιας και σας κούρασε πολύ η καριέρα και το χρήμα. Ο έρωτας σήμερα παίζει το ρόλο του και εσείς πολύ απλά πρέπει να τον απολαύσετε. Περνάμε στον Ταύρο. Ταυράκια μου, ημέρα, αν και εορταστική, εσείς λίγο προβληματισμένοι για το πώς θα οργανώσετε την καθημερινότητά σας και φυσικά θα χαρείτε παρέα με φίλους και συγγενείς, αλλά το μυαλό είναι στραμμένο στα επαγγελματικά σας θέματα. Χαλαρώστε και δώστε πνοή στα νέα σχέδια, τα οποία θα ευνοηθούν τις επόμενες ημέρες. Και περνάμε στο Δίδυμο. Η μέρα σας βρίσκει σαν μικρά παιδάκια, τα οποία περιμένουν πώς και πώς να βρεθούν με αγαπημένα πρόσωπα. Η μέρα κυλά με πολλή αγάπη και σας βρίσκει σε μια κατάσταση λίγο ρομαντική. Χαρείτε και απολαύστε τη συντροφιά των αγαπημένων σας προσώπων και αφήστε πίσω σας ό,τι σας προβληματίζει. Και περνάμε στον καρκίνο. Σήμερα πρέπει να κοιτάξετε λίγο τον εαυτό σας. Σας βασανίζει λίγο ο ερωτικός τομέας και αυτό ίσως λίγο μπλοκάρει το εορταστικό κλίμα το οποίο καλείστε να χαρείτε. Πρέπει να δώσετε προτεραιότητα στην οικογένεια και να απολαύσετε αυτά τα ήρεμα Χριστούγεννα. Όλα τα άλλα τις επόμενες μέρες που θα είστε πιο έτοιμοι, να ξέρετε ότι θα βρείτε και τις λύσεις σας, τα πάντα είναι θέμα υπομονής. Λέων, οι όψεις των πλανητών σήμερα σας αναγκάζουν να βρεθείτε με πολύ κόσμο. Από τη μια θέλετε να χαλαρώσετε και από την άλλη πρέπει να συναστραφείτε και με τα αγαπημένα σας πρόσωπα αλλά και την οικογένεια. Μην προβληματίζεστε γιατί η μέρα ευνοεί το κέφι και τη χαρά. Πολύ απλά σήμερα πρέπει να αφιερώσετε τη μέρα σε ό,τι σας ευχαριστεί. Και πάμε στους Παρθένους. Παρθενάκια μου, σήμερα γρήγορα κυλάει η μέρα για εσάς, κάνοντας σοβαρές συζητήσεις και επαφές με αγαπημένα πρόσωπα, φίλους και τον ερωτικό σύντροφο. Δώστε προσοχή στο ανοσοποιητικό σας σύστημα, μιας και έχει λίγο ταραχτεί τον τελευταίο καιρό. Τις επόμενες μέρες μπορείτε με καθαρό μυαλό να βρείτε τις λύσεις σε πρακτικά θέματα. Και πάμε στο ζυγό. Ζυγή μου, σήμερα το 24ωρο δεν σας φτάνει. Αυτά τα Χριστούγεννα για εσάς είναι λίγο αντιφατικά γιατί είναι και λίγο διαφορετικά από τα προηγούμενα χρόνια που έχετε συνηθίσει. Γρήγορα κυλάει η μέρα σας και από την άλλη σκέφτεστε συνέχεια νέα ξεκινήματα. Χαλαρώστε σήμερα μιας και η μέρα το ευνοεί. Σκορπιός. Φίλοι μου καλοί και αγαπημένοι, σήμερα να αποβάλλετε το άγχος σας και το έντονο στρες των τελευταίων ημερών. Αυτό οφείλεται στην τελειομανία σας, μιας και για εσάς οι γιορτές περνούν πάρα πολύ γρήγορα. Πολύ κέφι αλλά και συναναστροφή με πρόσωπα που έχετε να δείτε καιρό σας φτιάχνουν τη διάθεση. Βγείτε έξω σήμερα και δείξτε στον κόσμο το υπέροχο χαμόγελό σας. Και πάμε στον τοξότη. Τοξότες μου, προσοχή στις μετακινήσεις, δηλαδή στην οδήγησή σας. Η μέρα κυλά γρήγορα και εσείς καλείστε να τα προλάβετε όλα. Δεν λείπουν όμως, μιας και η μέρα το ευνοεί, τα τραπέζια, παρέα με φίλους και οικογένεια. Δώστε προτεραιότητα σε ό,τι σε ευχαριστεί, αφήνοντας πίσω τις κοτούρες, αλλά και κάθε τι τοξικό σας έχει επηρεάσει. Και πάμε στον εγώ καιρό. Αυτά τα Χριστούγεννα για εσάς είναι λίγο αντιφατικά. Από τη μια σας προβληματίζουν τα επαγγελματικά και από την άλλη υποχρεώσεις των εορτών που και εκεί πρέπει να δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό. Η αγάπη που θα εισπράξετε είναι μεγάλη και φυσικά θα αλλάξετε πολλά πράγματα σε καριέρα και έρωτα. Υδροχόος. Εφηβική έως παιδική θα έλεγα ότι είναι η διάθεσή σας σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι υδροχόοι. Αφήνετε πίσω σας ό,τι σας έχει στεναχωρέσει τον τελευταίο καιρό και προσπαθείτε με κάθε τρόπο να φτιάξετε το κέφι σας αλλά και τον κέφι των αγαπημένων σας προσώπων. Βγείτε έξω, διασκεδάστε και αποφασίστε πώς πρέπει να κινηθείτε από εδώ και μπρος με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Ιχθύες. Ψαράκια μου, σήμερα χαρμολείπει το συνέστημα, μην γυρνάτε σε παλιότερες καταστάσεις και μην αφήσετε κανένα σας χαλάσει τη διάθεση, μιας και αυτές οι γιορτές είναι καταλύτης σε όλα τα θέματα της ζωής σας. Η οικογένεια και οι φίλοι έχουν την τιμητική τους και εσείς απολαύστε επιτέλους στιγμές αγάπης και ζεστασιάς. Χρόνια πολλά! Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.